Είχα πάει το Σάββατο σε ένα πάρτι και λέγαμε ότι όλοι εκεί που βρεθήκαμε καλεσμένοι, που δεν ήμασταν γνωστοί μεταξύ μας, εκεί γνωριστήκαμε κάποιες παρέες. Εγώ καθόμουν να διάβαζα, έβλεπα Arsenal, έβγαζα θέματα, όσο πήγε στο πάρτι, κατάλαβες. Λέγαμε ότι έχουν σταματήσει πλέον τα πάρτι. Και εγώ που πάντα προσπαθώ να βρω μια κοινωνιολογική προσέγγιση στο θέμα, έλεγα ότι ρε παιδιά, είναι λογικό να έχουν σταματήσει τα πάρτι, εφόσον δεν υπάρχει η ανάγκη του κόσμου να. Ναι. Δώσει ένα ενδιαφέρον στην καθημερινότητά του. Παντού πάρτι είναι. Πας στο Μαρκίζ, πάρτι. Ναι. Πας στο Σάρθρο, αφιέρωμα έχει ο Σεξ Λόλου. Πας στο τάδε μαγαζί, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Δηλαδή, ανέλαβαν τα πάρτι να τα διοργανώνουν οι επαγγελματίες που κονομάνε από αυτό το πράγμα. Ναι. Και σταμάτησαν τα πάρτι να τα φτιάχνουν οι παρέες για την πλάκα, για το τζάμπα, για το φτηνό, για το έλα σπίτι μου. Θα... Εγώ θυμάμαι ρε, εσύ οι εποχές τότε. Έχει μαζόξει στα σπίτια, Άκη, μαζόξει. Πω, δεν υπάρχουν, Μάρι. Δεν υπάρχουν.